Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Βρισκόμαστε αμέσως μετά το Πάσχα, όμως η εκπομπή γυρίστηκε λίγες ημέρες πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα. Και όπως ίσως έχετε καταλάβει από αυτό που βλέπετε πίσω μου, η εκπομπή ταξίδεψε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη γιορτή των κυνηγών όλης της χώρας, στην έκθεση Κυνηγεσία 2018. Μία έκθεση με αποκλειστικό σχεδόν αντικείμενο την άσκηση της κυνηγητικής δραστηριότητας και τα παρελκόμενα αυτής. Μία έκθεση όμως που έχει έντονο το υπηρετικό χρώμα, καθώς εδώ, σε αυτή την έκθεση, όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, παίρνει μέρος η Περιφέρεια Ηπείρου με την 5η Κυνηγητική Ομοσπονδία Ηπείρου. Επίσης όμως βρίσκονται και εκθέτες από την Ήπειρο, κυρίως από τα Γιάννενα. Όχι πολλοί, αλλά βρίσκονται και αυτοί, καθώς όπως οι ίδιοι μας λένε, βοηθήθηκαν και πήραν το έναυσμα και το κίνητρο από την περσινή δική μας παρουσία εδώ στην έκθεση Κυνηγεσία. Εδώ λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία, όπως και πέρυσι, να συζητήσουμε, να συνομιλήσουμε και να αναλύσουμε όσο αυτό είναι δυνατό, στο μέτρο του δυνατού πάντα, θέματα που σχετίζονται με την κυνηγητική δραστηριότητα. Όχι μόνο με τους ανθρώπους του κυνηγίου, όχι μόνο με τους ανθρώπους της συνομοσπονδίας των ομοσπονδιών, αλλά φυσικά και με τους επαγγελματίες που ασχολούνται με τα κυνηγητικά είδη, με τους επαγγελματίες του κυνηγίου, με την καλή έννοια του όρου και όχι με την κακή, αλλά επίσης και με πολιτικούς παράγοντες προϊσταμένους και υπηρεσιών, κυρίως όμως πολιτικούς προϊσταμένους, οι οποίοι για δεύτερη συνεχόμενη φορά δίνουν το παρόν σε αυτή την έκθεση. Τι άλλαξε από πέρυσι μέχρι φέτος όσον αφορά στην έκθεση? Καταρχάς να ευχαριστήσω και εγώ που μου δίνετε δυνατότητα να επικοινωνήσω μέσω του καναλιού σας με όλους τους ακροατές σας. Να ευχαριστήσω και εγώ την Ομοσπονδία Ηπείρου, καθώς και την Περιφέρεια Ηπείρου για την παρουσία τους φέτος στην έκθεση. Μας τιμά ιδιαίτερα η παρουσία της Περιφέρειας Ηπείρου, αλλά θέλω να πω και δύο λόγια για το υπέροχο περίπτερό τους, που πραγματικά έχει κλέψει την παράσταση εδώ στην έκθεση. Λοιπόν, όσον αφορά τις αλλαγές από πέρσι, πιστεύω ότι το πρώτο που έχουμε να πούμε είναι ότι συνεχίζεται μια οικονομική κρίση, η οποία όσα χρόνια περνάνε φορτώνεται στις πλάτες των εμπόρων και των επιχειρηματιών του χώρου, διότι όπως γνωρίζετε πολύ καλά, το κυνήγι δεν είναι ένα πρώτης ανάγκης, είναι μια δραστηριότητα που την αγαπάμε μεν, αλλά κακά τα ψέματα υπάρχουν άλλα προϊόντα και άλλες υπηρεσίες που θα προηγηθούν του κυνηγίου όσον αφορά την τσέπη του κυνηγού. Όμως παρόλα αυτά, και εκεί θέλω να σταθώ, για μια ακόμα φορά ο χώρος του κυνηγίου ανταποκρίνεται, για ακόμα μια φορά δίνει δυναμικά το παρόν, γιατί αυτή η έκθεση δεν είναι μόνο μια εμπορική έκθεση, είναι ο παλμός και η ψυχή του κυνηγού, του κυνηγιού του ίδιου. Αυτό λοιπόν προς τα έξω βγαίνει με το δυναμικότερο και τον καλύτερο τρόπο και από τη φετινή διοργάνωση, διότι όσοι είναι κυνηγοί ξέρουν ότι είχαμε και μια πολύ κακή κυνηγητική χρονιά. Αυτή λοιπόν συνετέλεσε περαιτέρω στο να αισθανθούμε ένα βάρος στις πλάτες μας οικονομικό, όλοι εμείς που ασχολούμαστε με τα κοινά του κυνηγίου. Παρ' όλα αυτά όμως ο κυνηγός είναι εδώ, οι επιχειρήσεις είναι εδώ, η έκθεση είναι μια έκθεση αξιοπρεπέστατη, είναι μια έκθεση με πάρα πολλά happening. Έχει 60 εκδηλώσεις, έχει 106 περίπτερα και καλύπτει 6.500 τετραγωνικά μέτρα. Αν μη τι άλλο, αυτό είναι μια πάρα πολύ δυναμική απάντηση του χώρου μας, ότι οι κυνηγοί πραγματικά αγαπούν και σέβονται αυτό που κάνουν και δεν μπορούν να λείψουν από αυτή τη γιορτή, που γιορτή ούτως ή άλλως είναι, αυτή η διοργάνωση που κάνουμε, η κυνηγεσία, εδώ στο ΜΕΚ Παιανίας. Τι μηνύματα έστειλε η τελευταία κυνηγετική σεζόν και κυρίως τι μηνύματα εισπράξατε εσείς που ασχολείστε και μέσα από το περιοδικό και φυσικά από την έκθεση, όσον αφορά στις σχέσεις με την πολιτεία, δηλαδή σχέσεις όχι των κυνηγών, σχέσεις της άσκησης της δραστηριότητας με την πολιτεία, γιατί πέρασαν δύσκολες εποχές τα προηγούμενα δύο. Εγώ πιστεύω ότι φέτος έχουμε μια αντιμετώπιση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος πολύ πιο θετική για τη χρονιά που έρχεται. Και δημοσιεύματα αυτά και ρεπορτάζ το καταδεικνύουν χωρίς κανέναν ενδιασμό ότι έτσι συμβαίνει. Πιστεύω λοιπόν ότι η περσινή έκθεση με την παρουσία ήσασταν εδώ στα Εγγένεια και είδατε ότι ήταν μια πλειάδα πολιτικών, υπουργών, βουλευτών κτλ. Κατάλαβε τι πρεσβεύουμε, κατάλαβε το νόημα και την απήχηση που έχει αυτή η έκθεση και νομίζω ότι έχει παίξει το ρόλο της για να καταλάβουν ποιοι είναι οι κυνηγοί, τι είναι το κυνήγι.
Γιατί όπως ξέρετε πολύ καλά, ο πραγματικός κυνηγός και όχι ο λαθροθύρας είναι αυτός που σέβεται το περιβάλλον, σέβεται τα θυράματα και λειτουργεί κάτω από νομικά πλαίσια. Αυτό λοιπόν το κατάλαβαν και οι πολιτικοί. Κατάλαβαν εμέσως πλην σαφώς και ότι υπάρχει μια τεράστια δυναμική, η οποία δυναμική, ειδικά την περιφέρεια, την ενισχύει και οικονομικά πάρα πολύ με τον κυνηγητικό τουρισμό, ο οποίος γίνεται και σε μια περίοδο που είναι από τους λίγους που πραγματικά παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στις τοπικές κοινωνίες, με τις επισκέψεις σε όλα τα μικρότερα χωριουδάκια που υπάρχουν ανά την επικράτεια και δίνοντας στις τοπικές κυνωνίες ενίσχυση. Αυτό το κάνει το κυνήγι. Η κυνηγική δραστηριότητα καταναλώνει από επίσημες μελέτες της MRB ένα δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Αυτό είναι ένα πολύ σεβαστό ποσό και νομίζω ότι πλέον οι κυνηγοί έχουν καταλάβει ότι ο κυνηγός είναι ένας μεγάλος οικονομικός παράγοντας για τις τοπικές κοινωνίες αλλά και για την οικονομία γενικότερα της χώρας, αλλά και για τον τουρισμό τον κυνηγητικό, αλλά επίσης έχει καταλάβει ότι λειτουργούμε κάτω από ένα πλαίσιο νομιμότητας και σωστής σκέψης με όπλο τη γνώση και απομονώνοντας τα όποια κακά στοιχεία υπάρχουν στον χώρο μας. Αν σας ζητούσα κάτι τελευταίο, αν σας ζητούσα να περιγράψετε τον μεγαλύτερο κίνδυνο που διατρέχει η κυνηγητική δραστηριότητα στη χώρα μας, αυτός ποιος πιστεύετε ότι είναι? Κοιτάξτε, δεν είναι ένας, θα μου επιτρέψετε να πω δύο που μόνοι μου έρχονται. Το ένα είναι ότι απέναντί μας έχουμε ανθρώπους που την κυνηγητική δραστηριότητα την εχθρεύονται. Αυτό έχει αποδειχθεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ένας λοιπόν κίνδυνος είναι αυτός, ότι είμαστε κακά τα ψέματα δύο στρατόπεδα. Και εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό, για να είμαι ειλικρινής, γιατί ο σωστός κυνηγός λειτουργεί για το καλό της φύσης και του περιβάλλοντος και των θυραμάτων. Η φύση είναι το σπίτι μας. Αν δεν έχουμε θυράματα και δεν είναι το περιβάλλον και η φύση σωστή, δεν θα μπορούμε να έχουμε το κυνήγι. Άρα ο κυνηγός είναι αυτός που φροντίζει πάνω από όλα το περιβάλλον του και τα θυράματα. Αν δεν το κάνουμε, δεν θα έχουμε θυράματα, δεν θα έχουμε κυνήγι. Και ο δεύτερος είναι ότι πρέπει οι κυνηγοί να προστρέξουν λίγο στην γνώση και στην επιμόρφωσή τους, στην πληροφόρησή τους. Υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, πάρα πολλά έντυπα, υπάρχουν πάρα πολλά site, υπάρχουν οι ομοσπονδίες, υπάρχουν οι σύλλογοι και οι νικοί πρέπει να καταλάβουν το ρόλο του διαχειριστή στη φύση. Έτσι λοιπόν, εγώ θέτω το πρόβλημα σε δύο άξονες. Πρώτον, για τους αντικυνηγούς, οι οποίοι μας μάχονται και προσπαθούν να μειώσουν την κυνηγική δραστηριότητα με πάντιους τρόπους. Και ο δεύτερος είναι ο ίδιος ο κυνηγός που πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του και να παίξει το ρόλο που του αντιστοιχεί. Και την περιφέρεια Κρήτης. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.
παρουσία των περιφερειακών διοικήσεων δείχνει ότι έχουν καταλάβει πλήρως το ρόλο που παίζει η κοινωνική δραστηριότητα στην περιφέρεια και στις τοπικές κοινωνίες. Τόσο από την πλευρά παραγωγής εισοδήματος, όσο και για τη συνοχή τους, γιατί εκτός των άλλων το κυνήγι στην Ήπεθρο καλλιεργεί τους κοινωνικούς δεσμούς μεταξύ των ανθρώπων. Ένα μεγάλο όμως ευχαριστώ, ίσως το μεγαλύτερο, θα μου επιτρέψετε, το αξίζουν όλοι αυτοί οι επιθέτες που συμμετέχουν φέτος στην έκθεση. Ξέρω καλά ότι αυτό το κάνουν όχι μόνο για εμπορικούς λόγους, αλλά και γιατί αντιλαμβάνονται ότι η έκθεση και η ηγεσία είναι η καλύτερη διαφήμιση για το ίδιο το κυνήγι. Κανονικά από αυτό το μικρόφωνο σήμερα θα έπρεπε να σας μιλάει ο πρόεδρος κυνηγικής συνομοσπονδίας, εκπροσωπώντας όλες τις κυνηγικές οργανώσεις, ο Νίκος Παπαδόπουλος. Ως στενός συνεργάτης, αλλά και θεωρώ και φίλος του, ξέρω ότι η επιθυμία του σίγουρα είναι να ήταν σήμερα απόψε εδώ κοντά μας, αλλά όπως συμβαίνει σε όλους μας, σε όλους τους ανθρώπους, τυχαίνει κάποια στιγμή να χρειάζεται να δώσουμε κάποιες μάχες για την υγεία μας, διαφορετικές από τις μάχες που δίνουμε στην καθημερινότητά μας. Μια τέτοια μάχη λοιπόν δίνει και ο Νίκος. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει στο Σαββατοκύριακο να επισκεφθεί την έκθεση, να περάσει καλά με όλους εμάς μαζί που περνάμε αυτό το τρίμηνο εδώ πέρα ευχάριστα, αλλά όταν μιλήσαμε στο τηλέφωνο τουλάχιστον κατάφερε να μου υποσχεθεί ότι άσχετα αν θα έρθει σε αυτή την έκθεση, αν θα μπορέσει για λόγους υγείας, από Δευτέρα να είναι στα γραφεία γιατί έχουμε πολλή δουλειά. Εύχομαι λοιπόν να το συναντήσω εκεί και πέρα. Θέλω λοιπόν και εγώ πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους ανθρώπους που δούλεψαν για αυτή την έκθεση, που την έφεραν σε πέρα. Είναι μια έκθεση σημαντική για το κυνήγι. Είναι η δύσκολη καιρή που περνάμε, το γνωρίζουμε όλοι. Παρ' όλα αυτά αυτή η έκθεση υπήρξε, και ευχαριστώ τον Νίκο τον Λερούδα και τους συνεργάτες του, ότι πραγματικά με αρκετό κόπο φαντάζομαι έφερε σε πέρα και αυτή η έκθεση είναι εδώ σήμερα παρόν μπροστά τους. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ ευχάριστο για μένα, να υποδεχόμαστε πάντα εκπροσώπους του Ελληνικού Κοινοβουλίου, πολιτικούς, στις εκδηλώσεις μας. Ιδιαίτερα βέβαια, όταν αυτοί οι άνθρωποι έχουν αποδείξει ότι τιμούν τη συνεργασία μας μαζί τους. Επειδή λοιπόν οι συγκεκριμένοι παρευρισκόμενοι το έχουν αποδείξει, είναι διπλή χαρά μου. Πρέπει βέβαια να τονίσω και τη χαρά μου για την παρουσία του Υπουργού Αρμόδιου, του Αναπληρωτή Υπουργού Αρμόδιου για τα θέματα θύρας, του κ. Φάμελου. Και βέβαια ένα μεγάλο ευχαριστώ και για την παρουσία του Υπουργείου και της υπηρεσίας σε αυτή την έκθεση. Που βέβαια η παρουσία αυτή και του Υπουργού αλλά και του περιπτέρου του Υπουργείου δεν τιμά μόνο την έκθεση, τιμά όλους τους κυνηγούς. Αυτό θέλω να το τονίσω. Και βέβαια ελπίζω και εύχομαι, γιατί δεν θέλω ποτέ να είμαι βέβαιος, ότι τους διάβλους επικοινωνίας που έχουμε καλλιεργήσει το τελευταίο χρονικά διάστημα θα έχουμε διαβάσει και στο μέλλον, έτσι, να υπάρχουν και να βρίσκουμε λύσεις για τα πολύ σοβαρά ζητήματα του κυνηγίου. Ελπίζω βέβαια έχω γράψει διάφορα να πω, αλλά και φορτισμένα συστηματικά είμαι για το ότι δεν είναι μαζί μας ο Νίκος. Θα μπορούσα να πω για το 1 δισεκατομμύριο ευρώ που συνεισφέρει η κυνηγή στην πραγματική οικονομία της χώρας. Θα μπορούσα να πω για τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ που συνεισφέρουν όλοι οι κυνηγοί για να υπάρχει θηροφυλακή και υπάταξη της λαθροθυρίας. Θα μπορούσα να πω για τα 500.000 ευρώ που διαθέτουν όλοι οι Έλληνες κυνηγοί από το υστέρημά τους για βελτιώση βιοτόπων. Θα μπορούσα να πω, τα έχω γράψει, απλώς θα αναφέρω επιγραμματικά, για τα εκτροφεία που έχουν κυνηγικές οργανώσεις για πολιτισμό, για τις μελέτες με χιλιάδες στοιχεία που μαζεύονται ανά χρόνο
και με συνεργασία που έχουμε με τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Ελλάδος για τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών και μελετών που αφορούν το περιβάλλον. Αλλά δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία, να είμαι χρονοβόρος. Θέλω όμως να πω δύο πράγματα πολύ γρήγορα. Πρώτον, γιατί τα κάνουν όλα αυτά οι Έλληνες κυνηγοί? Είναι μία ερώτηση. Θα σας πω ένα παράδειγμα και νομίζω ότι είμαι σαφές ότι δεν χρειάζεται να επεκταθώ. Τι βλέπει ένας κυνηγός όταν βλέπει ένα βουνό με δάσος? Το σίγουρο είναι ότι βλέπει ξύλα για τον τζάκι του. Το σίγουρο ότι δεν βλέπει, δεν με βλέπουν να χτίσω ένα υπόπεδο. Το σίγουρο είναι ότι να πάω λίγο το χωράφι μου παραπάνω. Αυτό είναι σίγουρο, δεν τα βλέπει ένας κυνηγός όταν βλέπει ένα βουνό με δάσος. Ο κυνηγός λοιπόν βλέπει το σπίτι του. Γιατί το κυνήγι για μας είναι τρόπο ζωής. Αυτό, όσοι το νιώθουμε, εξηγεί το παραπάνω ερώτημα το γιατί γίνονται όλα αυτά από τους κυνηγούς. Είναι λοιπόν ένας τρόπος ζωής που θέλουμε να τον διαφυλάξουμε ακέραιο, όπως ακέραιο θέλουμε να διαφυλάξουμε και το περιβάλλον. Και το δεύτερο είναι πώς γίνονται όλα αυτά. Αυτό το έργο που παρουσιάζουμε τουλάχιστον εμείς που θεωρούμε ότι είναι μεγάλο για το περιβάλλον. Το πρώτο είναι γιατί γίνεται και το δεύτερο είναι πώς γίνεται. Γίνεται λοιπόν με την προσπάθεια 200.000 Ελλήνων κυνηγών, 253 συλλόγων πανελλαδικά, 7 ομοσπονδιών και μία συνομοσπονδία. Η αλήθεια είναι ότι η προσφορά αυτή που πιθανόν κάποιοι θεωρούν ότι είναι μεγάλη, εμείς θέλουμε να είναι μεγαλύτερη. Κολλάμε μερικές φορές σε γραφειοκρατία, σε κλειστά αυτιά ή κλειστά μυαλά. Θέλουμε λοιπόν από την πολιτεία να μας βοηθήσει να ανοίξουμε αυτά τα αυτιά στη διοίκηση, οπουδήποτε βρίσκονται αυτά, τα κλειστά μυαλά, για να προσφέρουμε ακόμα περισσότερο. Μία λοιπόν προτροπή προς τους εκπροσώπους του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Εκμεταλλευτείτε μας σαν κοινωνική εφεδρεία, σαν ανθρώπους που αγαπάμε το περιβάλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε εδώ λοιπόν σήμερα όλοι μαζί, ο καθένας από το δικό του ρόλο, για να χαιρετήσουμε και να εγκαινιάσουμε την έκθεση αυτή της κυνηγεσίας, αλλά εγώ θα έλεγα να στείλουμε και τα περαστικά μας και τη δύναμή μας στον πρόεδρο της Κυνηγητικής Συνομοσπονδίας. Περνάμε δύσκολες στιγμές, πολλοί άνθρωποι στη ζωή μας. Οι δυσκολίες μας κάνουν και δυνατότερους, αλλά μας δίνουν και δυνατούς φίλους και δυνατές σχέσεις με τους ανθρώπους. Και νομίζω ότι όλοι λειτουργούμε μέσα από την παροχή έργου, υπηρεσία, εθελοντισμού στην κοινωνία. Και αυτό μένει και αυτό δημιουργεί ένα καλύτερο κόσμο. Για μας, για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δεν ήταν θέμα κρίσης ή διλήμματος το αν θα είμαστε εδώ σήμερα. Δεν ήταν ούτε πέρυσι και ούτε θα είναι. Γιατί ξέρουμε ότι αυτή η έκθεση και ο χώρος του κυνηγιού και η κυνηγητική συνομοσπονδία είναι ένας χώρος ο οποίος ανήκει στην πολιτική ευθύνη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και τα θέματα του κυνηγιού είναι θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και ως εκ τούτου είμαστε αναπόσπαστο στο κομμάτι. Δεν υπάρχουν διλήμματα. Το έχω πει από την πρώτη μέρα που βρεθήκαμε, που γνωριστήκαμε. Έχουμε την ευθύνη και τη μονοσήμαντη επιλογή να λειτουργήσουμε μαζί. Και γι' αυτό θα πρέπει να βρούμε τους καλύτερους δυνατούς τρόπους και επιβεβαιώνω λοιπόν και στον πρόεδρο της ΔΕΛΤΑ, της τέταρτης συνομοσπονδίας, αλλά και στην κυνηγητική συνομοσπονδία, ότι αυτοί οι διάβλοι οι οποίοι υπάρχουν και θα παραμείνουν παραγωγικοί, όχι απλώς ανοιχτοί, γιατί το πρώτο είναι η συζήτηση και η κατανόηση, αλλά θα είναι παραγωγικοί διάβλοι, θα δημιουργούν δηλαδή συνέχεια κάτι καινούριο. Και νομίζω ότι καταφέραμε και φέτος, μέσα σε μια χρονιά που είχε πάρα πολλές απαιτήσεις στον τομέα του περιβάλλοντος, να κάνουμε και ορισμένα βήματα στον χώρο του κυνηγιού. Όμως αυτό που εμείς δείχνουμε σήμερα εδώ, και είναι πολλοί οι συνάδελφοι που έχουν συνεργάτες του Υπουργείου που έχουν το ίδιο μεράκι, είναι στο περίπτερο την πρόοδο που κάνουμε για την οργάνωση του χώρου στον οποίο ασκείται το κυνήγι. Η οργάνωση των δασικών χαρτών, η δασική πολιτική, είναι η εξασφάλιση και για τον χώρο του κυνηγιού, ότι θα υπάρχουν θυράματα, ότι θα υπάρχει βιοποικιλότητα, ότι δεν θα υπάρχει αυθαιρεσία, καταπάτηση, αλλά και πυρκαγιά
και οποιαδήποτε άλλη παρατυπία στον χώρο του δάσους. Γι' αυτό και σας στέλνουμε συμμάχους. Εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά και το ξέρουν και οι επιστήμονες. Δεν είναι πολιτική, αν θέλετε, δήλωση αυτή που κάνω, ότι για τον χώρο του κυνηγιού και για τον κυνηγό, ο δασικός χάρτης είναι η εξασφάλιση του χώρου στον οποίο θα κάνει το χόμπι του και ταυτόχρονα τη δικιά του φυσιολογική λειτουργία. Και προφανώς για να υπάρχει αυτός ο χώρος, να υπάρχει βιοποικιλότητα το θύραμα, θα πρέπει να είναι και το κυνήγι βιώσιμο. Να έχει τα χαρακτηριστικά της αειφορίας. Δηλαδή να επιτρέπει την αναπαραγωγή, τη συντήρηση, αλλά και την πρόοδο του θυράματος. Και όχι την αλόγιστη θύρευση και ιδιαίτερα τη λαθροθυρία. Αυτά θα μας βρουν απέναντι. Αλλά νομίζω ότι αυτά μας ενώνουν. Δεν αυτά μας χωρίζουν. Έχουμε την ίδια, αν θέλετε, άποψη. Όμως ξεκινώντας από τους δασικούς χάρτες, εμείς θέλουμε να σας πούμε ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε πολλές καινούργιες πολιτικές στον χώρο του δάσους. Μετά το Πάσχα θα ακούσετε την εξαγγελία και τη συζήτηση στην Επιτροπή της Βουλής και για τους άλλους συναδέλφους. Το λέω αυτό, την Επιτροπή Προστασίας του Περιβάλλοντος της Βουλής. Θα ξεκινήσει μια συζήτηση για την δασική στρατηγική. Η χώρα μας δεν έχει δασική στρατηγική και η θύρα είναι ένα από τα κεφάλαια της δασικής στρατηγικής. Άρα να ετοιμαστείτε ως χώρος του κυνηγιού, να συμμετέχετε κι εσείς σε μια δημόσια συζήτηση για την δασική πολιτική και το κυνήγι μέσα σε αυτήν. Αμέσως μετά την πρώτη εβδομάδα του Πάσχα. Και πρέπει να σας πω ότι σήμερα είναι μια ευχάριστη μέρα για τον χώρο της δασικής πολιτικής, γιατί εξαγγείλαμε σήμερα την προκήρυξη ενός ειδικού προγράμματος με 5.066 νέες θέσεις εργασίας στα δάση, που θα είναι βέβαια ετήσιες, είναι το πρόγραμμα το τάμινο της κοινοφελούς εργασίας, αλλά για φέτος, για το 2018, σε αντιπυρικές εργασίες, δηλαδή για την προστασία των δασών από τις πυρκαγιές, αντιπυρικές ζώνες, καθαρισμός υποορόφου, αλλά και εργασίες, θα υπάρχουν 5.066 νέες θέσεις εργασίας, των οποίων οι 300 είναι επιστημόνων και έχει και πάρα πολλές θέσεις αντιδίκευτων εργατών, αλλά και αποφύτων ΙΕΚ και οδηγών και μηχανημάτων έργων. Το λέω γιατί μπορεί και κάποιοι να ενδιαφέρουν και στις οικογένειές τους, η προκήρυξη θα βγει σε 15 μέρες. Όσον αφορά το κυνήγι όμως, κάποια από τα βήματα που κάναμε μαζί την φετινή χρονιά ήταν πρώτα απ' όλα ότι νομίζω καταφέραμε φέτος και βγάλαμε μάλλον νωρίτερα από ποτέ τις ρυθμιστικές. Καταφέραμε δηλαδή τον Ιούλιο να βγει η ρυθμιστική και οι απαραίτητες υπουργικές αποφάσεις, γιατί εμείς θέλαμε να μειωθεί η ταλαιπωρία των πολιτών. Είχαμε κάποιες καθυστερήσεις παρά το ότι εμείς υπογράψαμε νωρίς, μέχρι να βγουν τα ΦΕΚ, μέχρι να πάνε στις υπηρεσίες, μέχρι να ενεργοποιηθούν και κάποιες ομοσπονδίες μας λέγανε ότι τρέχανε για να προλάβουν. Καθυστερήσαμε λίγο. Καθυστερήσαμε για τον κυνηγό, γιατί εμείς θέλουμε να εξυπηρετήσουμε τον πολίτη. Σας λέμε λοιπόν ότι και φέτος θα έχουμε την ίδια τακτική, δηλαδή να ετοιμαστείτε να βγει γρήγορα την ρυθμιστική. Το χρέος μας είναι. Εμείς ξέρουμε ότι φτάνουμε προγραμμένο στον πολίτη να τα κάνουμε για να είναι οργανωμένος ο χώρος της θύρας. Και βέβαια γνωρίζετε ότι υπάρχουν και ειδικές ρυθμίσεις που σχεδιάσαμε και μαζί, όπως η αύξηση της κάρπωσης του αγριόχειρου, η οποία ξεκίνησε σε κάποιες περιοχές και επεκτάθηκε και Θεσσαλονίκη και Σέρες, γιατί έχουμε προβλήματα. Και βέβαια έχουμε και άλλες παρεμβάσεις, όπως λέω χάρη τις σχέσεις που έχουμε με την προστασία των κατασκηνώσεων και των κατασκηνωτών. Όμως κάναμε και μια άλλη μεγάλη παρέμβαση φέτος. Την παρέμβαση από την υπουργική απόφαση για τους αγώνες κυνηγητικών ικανοτήτων σκύλων ιχνηλατών, αφού για πρώτη φορά επιτρέπονται στην χώρα μας τέτοιοι αγώνες. Ήταν μια καθυστέρηση της πολιτείας για πολλά χρόνια, το ζήτησε ο χώρος του κυνηγιού και των φιλόζων και το κάναμε έτσι ώστε να είναι απόλυτα σύμφωνο με τους κανόνες της ζωοφιλίας. Σεβόμαστε τα ζώα, είναι οι φίλοι μας το κυνήγι και παρακαλώ να έχουμε όλες αυτές τις αρχές μια εικόνα, γιατί αυτά που μας συνδέουν πλέον είναι και τα διαπιστευτήρια για να ανοίξουμε συνεργασία και με άλλους χώρους και πρέπει να τα υπερασπιστούμε. Επίσης, έχουμε ρύθμιση που έχει ετοιμαστεί καινούργια, η οποία νομίζω ότι χρειάζεται. Πάντως, να μιλήσω λίγο για την απόφαση που υπάρχει ήδη, που εναρμονίζει τη χώρα μας με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, προάγει την ανάπτυξη κοινοφιλίας και, αν θέλετε, αντικαθίσταται και συνολικά η παλιά υπουργική απόφαση που αφορούσε στους αγώνες για σκύλους δείκτες, ενώ υπάρχουν συνολικοί κανόνες και για δύο νέες κατηγορίες κυνηγητικών σκύλων. Και επίσης έχουμε μια σημαντική ρύθμιση ότι επιτρέπεται η εξαγωγή αγώνων σε χώρους με απαγόρευση θύρας ορισμένου χρόνου κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν την άρση της απαγόρευσης. Έτσι αυτό διασφαλίζει την επιμάθηση και των θυραμάτων και τη διάθεση περισσότερων εκτάσεων για την εξαγωγή τέτοιων αγώνων. Στο ίδιο πλαίσιο, και αυτό νομίζω αξίζει να το ανακοινώσουμε για πρώτη φορά σήμερα εδώ,
είναι έτοιμη και θα δημοσιευτεί την επόμενη εβδομάδα η υπουργική απόφαση για τους όρους και τις προϋποθέσεις καθορισμού χώρων εκγύμνασης καθώς και διεξαγωγής αγώνων κυνηγητικών σκύλων, δικτών και υγρηλατών στις ελεγχόμενες κυνηγητικές περιοχές. Είναι κάτι που επίσης ζήταγε ο χώρος αυτός, είναι εξυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου και απαιτείται και νομίζω ότι θα προχωρήσουμε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην υπογραφή τη Δευτέρα. Εμείς ήδη έχουμε υπογράψει και τη Δευτέρα συνυπογράφει και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Είμαστε σε μια μόνιμη επαφή και θα παραμείνει αυτή η μόνιμη επαφή. Μάλιστα, πρόσφατα είχαμε μια συζήτηση σε ανώτατο επίπεδο με την Συνομοσπονδία για σημαντικά ζητήματα που αφορούν, παραδείγματος χάρη, και αξίζει να τα ξέρετε, την έκδοση, την ηλεκτρονική έκδοση αδειών, όσο μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τον πολίτη, την καλύτερη εκπαίδευση των κυνηγών. Σας λέω προτάσεις που έφερε η Συνομοσπονδία, τα κεφάλαια της συζήτησης, γιατί μας ενδιαφέρει ο ευσυνείδητος κυνηγός και στα θέματα της θύρας και στα θέματα της νομοθεσίας και στα θέματα του περιβάλλοντος, όπως επίσης η προστασία των αγροτικών καλλιεργειών και της βιοποικιλότητας από τους αγριόκερους. Τα θέματα του τριγωνιού συζητήθηκαν επίσης και κάποιες ανησυχίες που έχουν διατυπωθεί για να δούμε το θέμα του πληθυσμού του τριγωνιού. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θεσμικό πλαίσιο για την απόκτηση και κατοχή κυνηγητικών όπλων και βέβαια να σας πω κάτι το οποίο εγώ το έχω πει πολλές φορές στην Συνομοσπονδία. Θέλουμε να είμαστε σίγουροι για τα παιδιά μας και για την ανάπτυξη προσωπικότητας στα παιδιά μας όσον αφορά τη διαχείριση του όπλου και τη θεράματος. Χρειάζεται προσοχή σε αυτό το τομέα. Καταλαβαίνω την ενσυνείδητη στάση της Ομοσπονδίας και των κυνηγητικών συλλόγων, όπως πρέπει αυτό να αφορά όλους τους κυνηγούς. Χρειάζεται μια διακοδητική προσπάθεια προς τα παιδιά μας, προς τους νέους. Εισπράττουμε μηνύματα που έρχονται στο Υπουργείο που βλέπουν μια, αν θέλετε, ένταση της σχέσης με το όπλο και το κυνήγι. Πρέπει να μπει στο πλαίσιο της βιοποικιλότητας και της οικολογικής ισορροπίας. Έχουμε κοινή ταυτότητα, άρα ό,τι παιδεία δίνουμε σε όλη τη νέα γενιά για όλα τα ζητήματα της γνώσης, πρέπει να δίνουμε και για το κυνήγι. Να μην έχουμε μονοσήμαντες προσανατολισμούς. Τέλος, έχουμε ξεκινήσει και τελειώνω με αυτό μια προσπάθεια που για μας είναι σημαντική. Αφορά την ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων καλλίκων που απορρίπτονται κατά την κυνηγητική δραστηριότητα. Κάναμε μια πιλωτική προσπάθεια. Να σας πω την αλήθεια, προσωπικά ήθελα πολλά περισσότερα. Δεν τα καταφέραμε και εμείς δεν τα καταφέραμε. Του χρόνου θα γίνει πιο οργανωμένη η προσπάθεια αυτή. Θέλουμε να πάμε σε μια υποχρεωτικότητα της ανακύκλωσης του καλλίκου. Πρέπει να αποδεικνύουμε ότι λειτουργούμε οικολογικά στο πεδίο του κυνηγιού. Γιατί εκεί θα ξανακυνηγήσουμε. Και το θύραμα μπορεί να το προσβάλλει ο κάλικας, τον οποίο θα αφήσουμε, όπως και τη βιοποικιλότητα. Φέτος κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια στην χώρα εκτός από αυτά που έχουμε για το κυνηγί. Καθορίσαμε τις περιοχές Natura σε όλη την Ελλάδα και ιδρύσαμε σε όλη την Ελλάδα φορείς προστατευόμενων περιοχών. Έχουμε κλείσει τα κενά του παρελθόντος. Δασικοί χάρτες, ανακύκλωση, Natura, τώρα θα τελειώσαμε. Όμως πρέπει και ο άνθρωπος που λειτουργεί πλέον μέσα στις περιοχές προστασίας να λειτουργεί έτσι ώστε να αποδεικνύουμε αυτό που ξέρουν όλοι ξένοι. Τι ξέρουν για την Ελλάδα. Το περιβάλλον που ξέρουν. Περιβάλλον και ιστορία είναι η Ελλάδα. Και καλά κάνει και είναι περιβάλλον και ιστορία. Αυτή την ταυτότητα της Ελλάδας πρέπει να την προστατεύσουμε εμείς. Για να έχουμε και οικοτουρισμό, να έχουμε και πρωτογενή τομέα, γεωργία, να έχουμε και θεράματα. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να έχουμε μια κοινή πορεία με το κυνήγι και με τους κυνηγούς. Και νομίζω ότι μπορούμε να την έχουμε. Δεν μπορούμε να χωρίσουμε την οικολογία από το κυνήγι. Είναι αδύνατο κατά την άποψή μου, γιατί συνυπάρχουν και συνρυθμίζονται. Εμείς έχουμε μια πιο δύσκολη υποχρέωση από αυτή που έχετε εσείς. Πρέπει να ακούμε όλη την κοινωνία και να εκφράζουμε στις πολιτικές αποφάσεις πολιτικές που βρίσκουν σύμφωνη και όλη την κοινωνία. Τουλάχιστον εξυπηρετούν τα συμφέροντα όλης της κοινωνίας. Και όχι μόνο λίγων, γιατί η χώρα μας υπέφερε από πολιτικές που εξυπηρετούσαν λίγους. Ακούμε λοιπόν όλο τον χώρο του κυνηγιού σε συναρμογή με όλο τον χώρο του περιβάλλοντος και ασκούμε νέες πολιτικές. Άρα τι χρειαζόμαστε, σεβασμό των κανόνων. Οι λαθροθύρες είναι εχθροί όλου του κυνηγιού αλλά και του περιβάλλοντος. Η μη γνώση των κανόνων είναι εχθρός του κυνηγιού. Θέλουμε λοιπόν να αναβαθμίσουμε αυτά που είναι η ταυτότητά σας. Ξέρουμε ότι είναι το καταστατικό σας. Αυτό λέει το καταστατικό των κυνηγητικών συλλόγων. Και πιστεύουμε καμιά φορά, αν βλέπετε κάποιες προσπάθειες να ασκούνται πολιτικές που σας φαίνονται ότι δεν είναι τόσο φιλικές, να ξέρετε από την δική μου άποψη ότι αυτές γίνονται για να προφυλάξουν το κυνήγι. Εμείς θέλουμε να προφυλάξουμε το κυνήγι, να το στηρίξουμε ως μέσω περιβαλλοντικής διαχείρισης. Και το κυνήγι να στηρίξει το περιβάλλον της Ελλάδας. Και όπου χρειαστεί για ένα είδος που συζητήσαμε για το τριγώνι, ας πούμε, θα πάρουμε μαζί τα απαραίτητα μέτρα για να υπάρχει η εφορία στο θέμα. Λοιπόν, είπα πολλά, αλλά μόνο αυτά έχω γράψει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί είστε εδώ. Και
είναι πολύ μεγάλη μου χαρά να εγκαιριάσω και φέτος την κυνηγεσία και να βεβαιώσω ότι έχουμε μαζί ανοιχτούς διάβλους, δημιουργικούς και παραγωγικούς. Σας ευχαριστώ πολύ. Την συνάφεια που νιώθουμε βλέποντας τους κυνηγούς σε μια έκθεση μακριά από το φυσικό χώρο του κυνηγίου, με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν το φυσικό περιβάλλον. Δηλαδή όταν μπορείς να κάνεις μια συζήτηση σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, σε ένα διαφορετικό χώρο αν θέλετε, για το περιβάλλον διαπιστώνει κανένας τους δεσμούς και την αγάπη και την προστασία που δίνουν πραγματικά για το φυσικό περιβάλλον. Ο μύθος που έχει καλλιεργηθεί ενδεχομένως και σκόπιμα κάποιες φορές για το κυνηγό ως εχθρό του περιβάλλοντος πρέπει να καταρριφθεί. Και αυτό το μύθο πρέπει μαζί, εννοώ πολιτεία και κυνηγή, να το καταρρύψουμε. Πρέπει και οι δύο πλευρές να αποδείξουμε ότι ο κυνηγός, ο πραγματικός, ο ενσυνείδητος και όχι ο λαθροθύρας, μπορεί να προστατεύσει το περιβάλλον, γιατί εκεί είναι ο χώρος, ο φυσικός χώρος όπου ασκεί το χώρο του. Ήξερα ελάχιστα για το κυνήγι εκ των έντων. Παρακολουθώντας όμως τη δράση των κυνηγών στον ομό Ιωαννίνων και στην Ήπειρο, διαπίστωσα πόση μεγάλη αξία έχει αυτό το βιβλιαράκι που έχει βγάλει η Συνομοσπονδία με τίτλο «Η πραγματικότητα για το κυνήγι στην Ελλάδα». Για όλα τα πράγματα στη χώρα μας υπάρχει ο μύθος και η πραγματικότητα. Το κυνήγι τελικά είναι ενδεχομένως η πιο συμβατή με την προστασία του περιβάλλοντος δραστηριότητα. Και ωστόσο αυτό δεν είναι δεδομένο στα μάτια πολλών συμπατριωτών μας ακόμη. Είναι εντυπωσιακό να πληροφορείται κανείς ότι στον τομέα της θύρας, και διορθώστε με κύριε Υπουργέ αν κάνω λάθος, στον τομέα της θύρας η χώρα μας δεν έχει ποτέ καταδικαστεί από ευρωπαϊκή υπηρεσία, από ευρωπαϊκό δικαστήριο, από ευρωπαϊκή εποπτεία για παράβαση κανόνων, που σημαίνει ότι στον τομέα της θύρας ο Έλληνας προπορεύεται του εαυτού του σε άλλους τομείς. Έχουμε καταδικαστεί σε πάρα πολλά θέματα και για το περιβάλλον και για τη δικαιοσύνη και ένα σωρό θέματα από τα ευρωπαϊκά όργανα. Φαίνεται ότι στον τομέα της θύρας προπορευόμαστε και είναι ενδιαφέρον ο Έλληνας ως κυνηγός να δώσει μαθήματα αυτοσυνειδησίας, αυτοπροστασίας, αυτοπειθαρχίας στον ίδιο του τον εαυτό, αλλά με τις άλλες του ιδιότητες. Ο Winston Churchill έλεγε ότι τα μεγαλύτερα ψέματα λέγονται πριν τις εκλογές, κατά τη διάρκεια μιας δίκης διαζυγίου και μετά το κυνήγι. Μόνο τα ψέματα μετά το κυνήγι είναι τα πιο αθώα, είπε, ενώ τα άλλα είναι ψέματα τα οποία βλάπτουν. Τα άλλα δείχνουν την αγάπη και την όρεξη που έχουν οι κυνηγοί να δείξουν επιτεύγματα. Εγώ τελειώνω λέγοντας ότι παρακολουθώντας τη δράση σας και στον ομό Ιωαννίνων και Πανελληνίως, αντιλαμβάνομαι ότι δεν έχετε καμία ανάγκη να πείτε ψέματα για να σας καμαρώσουμε όλοι και για να υπογραμμίσετε τη συμβατότητα της δράσης σας με την προστασία του περιβάλλοντος. Η αλήθεια ότι ο κυνηγός, ο πραγματικός, ο ενσυνείδητος κυνηγός είναι ο μεγαλύτερος φρουρός του περιβάλλοντος, άρα ο μεγαλύτερος φρουρός μιας μεγάλης περιουσίας της Ελλάδος, είναι ακατανίκητη. Για αυτή την αλήθεια σας συγχαίρω όλους. Ο Μιλόν συνδυάζει δύο ιδιότητες, του πολιτικού και του κυνηγού. Διαβεβαιώνω λοιπόν όλους σας ότι δεν λέω ψέματα. Και δεν λέω ψέματα γιατί πορεύομαι στη ζωή μου πάντα με την αλήθεια. Αγαπητέ Νίκο Λελούδα, Νίκο Σταθόπουλε, συνδιοργανωτές αυτής της όμορφης έκθεσης την οποία προλίγου εγγενίασε ο αγαπητός μας υπουργός. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
σας, όσο και όλους εκείνους που ασχολήθηκαν με αυτήν. Είμαι βέβαιος ότι η επιτυχία της είναι δεδομένη και είμαι ακόμη βέβαιος ότι στη σημερινή έκθεση θα δούμε νέα προϊόντα, ίσως και νέες βιοτεχνίες, γιατί τώρα τελευταία οι στατιστικές λένε ότι η οικονομία πάει καλύτερα αφού νέες επιχειρήσεις δημιουργούνται, αριθμός τους αυξάνεται και θέλω να πιστεύω ότι μέσα σε αυτές τις επιχειρήσεις είναι και εκείνες που θα συναντήσω σε λίγο στην περιήγηση αυτής της έκθεσης. Και είτε νέες είτε παλιές επιχειρήσεις, με τα προϊόντα τους, αυτή τη στιγμή μας προειδεάζουν θετικά και συντομεύουν, θα έλεγα, το χρόνο, γιατί η κυνηγητική μας δράση συνεχίζει όχι μόνο με την έναρξη της περίοδου πάνω στα βουνά, αλλά και με τέτοιου είδους εκθέσεις που αρχίζουν να προγραμματίζουν τις εξορμήσεις μας σε λίγους μήνες. Τα χέρια σας, όλοι τα δαχτυλά σας, προσέξτε. Ελάτε, ελάτε όλοι. Είστε έτοιμοι. Πάμε τον πρώτο λίγο. Μπράβο. Φοβερό περίπτωμα. Η φύση και η παράδοση σε όλο το μεγαλείο. Όπως είχαμε πει και πέρυσι, δεν είναι καθόλου μικρό πράγμα να πίνουν νερό στο όνομα ενός οποιοδήποτε υπουργού οι κυνηγοί, εκατοντάδες χιλιάδες κυνηγοί της χώρας, πολύ απλά γιατί δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως αυτά που είχαμε πριν από 2 και 3 χρόνια. Δεν μπορώ να κρίνω αν υπήρχαν προβλήματα πριν, γιατί πρέπει να πω ότι δεν παρακολουθούσα τόσο στενά το θέμα της σχέσης υπουργείου και κυνηγιού. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η υπηρεσία η οποία είναι υπεύθυνη για το κυνήγι με έχει διαβεβαιώσει όχι μόνο θεσμικά αλλά και ως πρόσωπα ότι θεωρούν το κυνήγι αναπόσπαστο στο κομμάτι της λειτουργίας του δάσους και άρα της διαχείρισης του περιβάλλοντος. Από την άλλη μεριά, προφανώς και είμαστε και απαιτητικοί, όχι μόνο με το κυνηγό, με όλους τους Έλληνες πολίτες είμαστε απαιτητικοί. Θέλουμε ο Έλληνας πολίτης να κάνει ανακύκλωση, θέλουμε ο Έλληνας πολίτης λοιπόν να σέβεται τα θυράματα, να προστατεύει τη βιοποικιλότητα, να μην είναι καταπατητής, να μην είναι λαθροθύρας. Νομίζω ότι οι ανάγκες που έχει πια η χώρα μας είναι ίδιες για όλους μας. Όλοι πρέπει να αλλάξουμε. Πρέπει να πάρουμε έναν διαφορετικό δρόμο γιατί μας αντιστοιχεί η προκοπή. Οι παππούδες μας σεβόντουσαν τα θυράματα, σεβόντουσαν και τη γη τους. Δεν πετάγανε σκουπίδια, δεν κάνανε χωματερές και είχαν μια πλούσια βιοποικιλότητα. Δεν θα γυρίσουμε βέβαια στο παρελθόν, αλλά θα χρησιμοποιήσουμε την πρόοδο για να έχουμε μια άλλη σχέση της φύσης με τη ζωή μας. Η πρόοδο των δασικών χαρτών, παραδείγματος χάρη, η θεσμοθέτηση των περιοχών Natura δείχνουν ότι δεν είμαστε εχθροί της οικονομικής δραστηριότητας στο περιβάλλον. Θεωρούμε ότι το περιβάλλον μπορεί να δώσει οικονομική δραστηριότητα καινούρια. Έτσι και το κυνήγι μπορεί να δώσει και οικονομική δραστηριότητα πέρα από το ότι είναι ένα χόμπι. Φυσιολατρικό, αλλά μπορεί να συντηρήσει και τα θυράματα. Θέλουμε λοιπόν οι κυνηγοί να συντηρούν τα θυράματα. Είμαστε εδώ στην έκθεση Κυνηγεσία, στην έκθεση για το κυνήγι. Το περίπτερο της περιφέρειας Ηπείρου, οφείλω να πω, χωρίς να είμαι μεροληπτικός, είναι το πιο εντυπωσιακό. Είναι το φόντο πίσω μου ακριβώς, όπου αναδεικνύεται το εξαιρετικό περιβάλλον της περιοχής μας.
Και η Περιφέρεια Ηπείρου μετέχει μαζί με την Πέμπτη Κυνηγητική Ομοσπονδία, η οποία αφορά και τους τέσσερις νομούς της Ηπείρου. Πρέπει να πούμε εδώ ότι το κυνήγι και η προστασία του περιβάλλοντος είναι δύο έννοιες συνυφασμένες και όχι όπως κάποιοι επιπόλαια νομίζουν, δύο έννοιες αντίθετες. Το κυνήγι που διαρκεί συνήθως από το Σεπτέμβριο έως το Φεβρουάριο, τώρα δεν είμαστε σε κυνηγητική περίοδο, αναπτύσσει μια περιοχή περιβαλλοντικά, τουριστικά, πολιτιστικά και νομίζω πως οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το μεράκι, το πάθος του κυνηγιού, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι δεμένοι με τη φύση, είναι άνθρωποι οι οποίοι νοιάζονται για την προστασία της φύσης και νοιάζονται και για την ισορροπία της φύσης. Γι' αυτό και η πολιτεία οφείλει να τους αντιμετωπίζει ως συμμάχους στον αγώνα για ανάπτυξη, στον αγώνα για προστασία του περιβάλλοντος και όχι ως αντίδικους. Χαιρετίζουμε λοιπόν τη συμμετοχή της περιφέρειάς μας σε μια μεγάλη έκθεση για το κυνήγι, η οποία παρουσία της Περιφέρειας Ηπείρου και της Πέμπτης Ομοσπονδίας θα αποτελέσουν εκτός των άλλων και μια απίστευτα καλή ευκαιρία προβολής της περιφέρειάς μας και του νομού Ιωαννίνων. Είναι σημαντικό το ότι μέσα από το, και μέσα από το κυνηγί όπως και από άλλες δραστηριότητες αναδεικνύεται ο τόπος και τουλάχιστον εμείς, φαντάζομαι βέβαια και οι άλλες περιοχές, αλλά εμείς θα μιλήσουμε για την Ήπειρο, έχουμε να δείξουμε, να επιδείξουμε πολλά καλά και όμορφα μέρη τα οποία αξίζει και μόνο να επισκεφτεί κάποιος, έστω και αν δεν κυνηγείς. Σωστά. Στα Γιάννενα, ας πούμε, δεν κυνηγάν μόνο γιανιώτες. Κυνηγάν και πάρα πολλοί επισκέπτες, οι οποίοι, όπως είπα προηγουμένως, ενισχύουν τον τουρισμό, αλλά και γίνονται εν συνεχεία διαφημιστές στον κοινωνικό τους και οικογενειακό κύκλο, όταν επιστρέφουν στους τόπους από τους οποίους ήρθαν στα Γιάννενα. Διαφημιστές γίνονται, λέω, του πανέμορφου τοπίου, της εκλεκτής κουζίνας και της καλής μας φιλοξενίας. Είναι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι με κεφαλαία γράμματα διαφημιστές της ομορφιάς και της φιλοξενίας της ηπειρωτικής. Και πρέπει να τους καλωσορίζουμε, πρέπει να τους περιποιούμαστε και πρέπει μέσα από αυτό το μηχανισμό του κυνηγιού να αντιληφθούμε ότι κινούνται ένα σωρό παράγοντες και παράμετροι που τονώνουν μια τοπική οικονομία. Έχετε μια εξήγηση, έστω λογικοφανή ή πολιτική περισσότερο, γιατί βρέθηκε το κυνήγι κάποια στιγμή, όχι αυτή τη στιγμή, κάποια στιγμή σε μια δύσκολη θέση να αντιμετωπίζει ίσως έναν κατατρεγμό από την πολιτεία ή έναν κίνδυνο? Γιατί επικράτησαν απόψεις ακραίων έξαλλων περιβαλλοντολόγων, οι οποίοι θεωρούν ότι το κυνήγι είναι κάτι παραφύσιν, ενώ ισχύει κάτι ακριβώς το αντίθετο. Η επικράτηση τέτοιων ακραίων απόψεων οδήγησε κάποια φάση την πολιτεία να είναι διστακτική, επιθετική, δίστροπη κατά των κυνηγών, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, μόνο σύμμαχοι είναι της πολιτείας στον αγώνα για προστασία του περιβάλλοντος. Αποκεντρωμένες δικήσεις έχουν υποχρέωση να ασχοληθούν με τις ομοσπονδίες, κυνηγητικούς συλλόγους κτλ. Γιατί και με τις δασικές υπηρεσίες, αλλά και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους που ελέγχουν σε ένα βαθμό την λειτουργία των κυνηγητικών συλλόγων και ομοσπονδιών, οφείλουν να ενημερώνονται για τα πάντα και ή δυνατόν να συνεργάζονται με το καλύτερο δυνατό επίπεδο. Επομένως, σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η συμμετοχή, η επίσκεψη, η παρουσία καλύτερα της αποκεντρωμένης και στη σημερινή έκθεση. Θεώρησα ότι είναι υποχρέωσή μου. Καταρχάς, είναι η πρώτη φορά που επισκέπτομαι τη συγκεκριμένη έκθεση κυνηγεσία και θεώρησα ότι είναι υποχρέωσή μου στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας, που ενδεχομένως δεν ήταν στο μέγιστο δυνατό επίπεδο μέχρι τώρα, και ελπίζω με απαρχή και τη σημερινή μου επίσκεψη εδώ να έχουμε καλύτερα, να βρεθούμε σε ένα καλύτερο επίπεδο συνεργασίας για το καλό της περιοχής μας. Όπως είδατε, πετύχαμε κάποια πράγματα
με την αύξηση της κάρπος και τα λοιπά που είπε και ο Υπουργός, αλλά θεωρώ ότι μπορούμε πολύ περισσότερα. Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνει και η Περιφέρεια Ηπείρου, καθώς έχετε και αυτή την ιδιότητα του Περιφερειακού Συμβούλου, αλλά και η Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου, με την δεύτερη συμμετοχή της συνεχόμενη στην κυνηγεσία? Το μήνυμα για μας φέτος είναι ότι σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου είναι να αναδείξουμε τις φυσικές ομορφιές της Ηπείρου, τα πανέμορφα βουνά, τα πανέμορφες λίμνες, ποτάμια, που είναι φυσικής ομορφιάς και εξαίρετους ιστινικού κάλους, και συνάμα ως κυνηγητική οικογένεια είναι μέλημά μας η προστασία του περιβάλλοντος, η διαχείριση της άγριας πανίδας και η προστασία φθηνής. Βλέπω ότι η επισκεψιμότητα στην έκθεση είναι πάρα πολύ καλή, αν και δεν υπάρχουν τόσα πάρα πολλά περίπτερα όπως η περσινή έκθεση. Τώρα είναι σίγουρα φαινόμενο της οικονομικής κρίσης. Και αυτό το είδαμε. Εμείς με το όλο το επιστημονικό προσωπικό έχουμε, όπως βλέπετε πίσω στη μακέτα, να αναδείξουμε, αριστερά σας είναι ο Αμβρακικός, ο οποίος ήταν και το μεγαλύτερο επίτευγμα της κυνηγητικής οικογένειας, με τις 7 ζώνες που δώσαμε να επιτρέπεται η θύρα σε αυτό. Γιατί όλοι είδανε ότι αποτράπηκε παντελώς η παράνομη λαθροθυρία που ασκούνταν έντονα εκεί μέσα, και το κυνήγι στους ιδρυοβιώτους είναι το μόνο συμβατό για την προστασία των προστατευόμενων ειδών και των επιτρεπόμενων. Παράλληλα πάντως, αυτό που πρέπει να πούμε εμείς και το βλέπει και ο επισκέπτης είναι ότι φέτος η ΕΚΟΗ και η Περιφέρεια διαθέτουν ασύγκριτα το καλύτερο, το πιο όμορφο περίπτερο της έκθεσης. Είναι γεγονός ότι, και άμα το δείτε και πίσω μου, ότι το περίπτερο είναι το πιο όμορφο και είναι πολύ συγκεκριμένο να αναδείξει τους ορεινούς όγκους, τους υδροβιότοπους, τα προστατευόμενα είδη, το περιβαλλοντικό μας κέντρο, και αυτό οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Περιφέρεια Ηπείρου για τη συνδρομή της και τη συμπαράστασή της προς την 5η Κυνηγητική Ομοσπονδία. Για δεύτερη χρονιά βρισκόμαστε στην ευχάριστο θέση να συμμετέχουμε σε αυτή τη μεγάλη κυνηγητική έκθεση, η οποία ανταποκρίνεται όχι μόνο στα κυνηγητικά δρόμενα, αλλά περισσότερο στο περιβάλλον. Γιατί όπως είχαμε και την επίσκεψη του κυρίου Υπουργού Περιβάλλοντος, του κυρίου Φάμελου, ο οποίος μας ανακοίνωσε και πολύ ωραία θετικά για το κυνήγι, όπως θα είναι η ρυθμιστική και πολλά άλλα τα οποία θα ανακοινωθούν στην πορεία. Πράγματι, όπως προαναφέρατε, έχουμε ένα πολύ ωραίο περίπτερο. Αυτό το διαπιστώνουν και οι επισκέπτες της έκθεσης, οι οποίοι σταματάνε στο περίπτερό μας και παίρνουν το πληροφοριακό υλικό και τις δράσεις της Ομοσπονδίας μας. Η Ομοσπονδία μας έχει πάρα πολλές δράσεις και το 1900 και παλιά, αλλά και την περσινή χρονιά η οποία μας πέρασε, και με μεγάλη επιτυχία σε όλες τις δράσεις της Ομοσπονδίας μας. Πραγματικά εδώ βλέπουμε ότι αφορά πολύ περισσότερο πληθυσμό. Το αντικείμενο και το ενδιαφέρον αυτής της έκθεσης δεν είναι μόνο το κυνηγητικό στοιχείο, αλλά και πολλά άλλα, όπως είναι κατασκηνώσεις, όπως είναι γενικότερα, και αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται, ζουν και έχουν συνδέσει τη ζωή τους με τη φύση. Πραγματικά άλλη μια χρονιά, ένα σημείο συνάντησης όπου βρίσκουμε άλλες ομοσπονδίες, διάφορους κυνηγούς, ανταλλάσσουμε απόψεις και ιδέες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα τα οποία όλοι μας έχουμε, σχεδιάζουμε το μέλλον για το κυνήγι. Μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, αυτό το οποίο ουσιαστικά αναδεικνύεται είναι η συμβατότητα της φύσης και του περιβάλλοντος με τη δραστηριότητά μας, δραστηριότητα του κυνηγίου. Πραγματικά, όπως θα είδατε και στην ομιλία του αναπληρωτήτου Υπουργού, όλοι μας ενδιαφερόμαστε για έναν και μόνο σκοπό: την καλή υγεία της φύσης και του περιβάλλοντος, από την οποία απορρέει και είναι απόλυτα συμβατή, και χωρίς αυτό δεν γίνεται να έχουμε και εμείς τη δικιά μας δραστηριότητα.
Βλέπετε ότι πλήθος κόσμου έρχεται να δει τα νέα προϊόντα που αφορούν την αγαπημένη μας δραστηριότητα, ρούχα, οπλισμό, παπούτσα και διάφορα άλλα, είδη τα οποία, όπως επανειλημμένα έχουμε πει, είναι αυτό το ένα και πάνω δις τζίρος, ο οποίος γίνεται προς όφελος και της κοινωνίας, αλλά και προς όφελος κυρίως της φύσης και του περιβάλλοντος. Εδώ έχουμε τη δυνατότητα να δείξουμε τις δράσεις μας και εμείς σαν Ομοσπονδία, μαζί με την περιφέρεια, όπου έχουμε το περίπτερο που πίσω μας βλέπετε και που ως βασική μας επικεφαλίδα είναι, όπως βλέπετε, ο Αμβρακικός. Θεωρούμε ότι είναι ένα από τα σπουδαιότερα πράγματα τα οποία έχουμε επιτύχει, να υπάρχει κυνήγι σε μια προστατευόμενη περιοχή και μάλιστα με πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα, τόσο για τους ντόπιους κυνηγούς, αλλά όσο και για την προστασία της φύσης και του περιβάλλοντος στη συγκεκριμένη περιοχή, στην οποία πριν να ασκηθεί η δράση αυτή του κυνηγίου, όπως όλοι μας γνωρίζετε, οργίαζε η λαθροθυρία και πολλών άλλων ειδών παρατυπίες στην περιοχή. Ένα μοντέλο αυτό του Αμβρακικού που μπορεί να εφαρμοστεί και στη Σαγιάδα, υπόθεση που εκκρεμεί. Αυτό ακριβώς ευελπιστούμε, γι' αυτό προσπαθούμε, γι' αυτό έχουμε συζητήσει και με τον Διευθυντή Δασών, αλλά και με τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ειδικά με τον κύριο Μπόκαρη, ο οποίος είναι υπεύθυνος θύρας του Υπουργείου. Όλοι αυτοί λοιπόν συγκλίνουν προς μία άποψη, ότι το κυνήγι πρέπει και στην περιοχή της Σαγιάδας να επιτραπεί, βέβαια με όρους και προϋποθέσεις, οι οποίες θα ρυθμίζονται από τη ρυθμιστική, όπως και σε όλες άλλωστε τις περιοχές της Ελλάδος. Όροι και προϋποθέσεις που θα δώσουν τη δυνατότητα και στους ντόπιους κυνηγούς, αλλά και γενικότερα στους κυνηγούς της περιοχής μας, να χαρούν την αγαπημένη δραστηριότητα που παρανόμως, το τονίζω, απαγορεύτηκε, να ξαναρθούν πάλι οι κυνηγοί στην περιοχή αυτή και να συμβάλλουν έτσι και στην προστασία της φύσης και του περιβάλλοντος. Θεωρώ ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Η συζήτηση για το θέμα της Σαγιάδας έχει αμβληθεί, έχει φτάσει στα αυτιά που έπρεπε να φτάσει. Είναι το νούμερο ένα αίτημα της κυνηγητικής μας ομοσπονδίας και ευελπιστώ στη λύση. Αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε στη διαδικασία δρομολόγησης ξανά του αιτήματός μας μέσω των υπηρεσιών και ευελπιστούμε σε μια συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό προκειμένου να του εξηγήσουμε το αίτημά μας και θεωρώ ότι όταν ένα αίτημα είναι νομικά, επιστημονικά αλλά και κοινωνικά, γιατί θα ήθελα στο σημείο αυτό να σας πω, είναι όλοι οι δήμοι της περιοχής αλλά και βουλευτές της περιοχής, αλλά και οι δήμαρχοι της περιοχής, αλλά και η περιφέρεια της περιοχής, σύμφωνοι με το αίτημά μας. Το κυνήγι στη Σαγιάδα να ξαναρχίσει όπως παλιά. Είναι κάτι που, όπως ξέρετε, έχω πάνω από 10 χρόνια που ασχολούμαι και προσπαθώ να το κάνω και θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε ένα καλό δρόμο, ειδικά αυτή τη στιγμή, αφού, όπως ακούσατε και από τον αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Φάμιλο, το κυνήγι είναι μια συμβατή δραστηριότητα και μπορεί να εφαρμοστεί και εκεί. Ναι, όταν είχε έρθει στα Γιάννα για το Περιφερειακό Συνέδριο, προσπαθήσαμε πάρα πολύ να τον φέρουμε πάνω στο περιβαλλοντικό μας κέντρο Άγριας Πανίδας και Αηφόρου Θύρας στους Λυγκιάδες Ιωαννίνων. Δεν κατάφεραμε τότε γιατί είχε πολύ βεβαρημένο πρόγραμμα, αλλά είχαμε την ευκαιρία σήμερα στα πλαίσια της επίσκεψής τους και της έναρξης της κυνηγεσίας της έκθεσης εδώ στην Αθήνα να έρθει στο περίπτερό μας, να καταφέρουμε να του δείξουμε μια τρισδιάστατη απεικόνηση που έχουμε ψηφιακή του περιβαλλοντικού μας κέντρου και βεβαίως πήρε μια πρώτη γεύση και φυσικά ανανεώσαμε το ραντεβού μας για την επόμενη επίσκεψή του στα Γιάννενα, έδειξε ενημερωμένος. Βέβαια σε αυτό οφείλεται μάλλον αυτό και σε εμάς με την έννοια ότι του δώσαμε μια πρώτη γεύση στα Γιάννενα και συνειδητοποίησε ότι οι κυνηγητικές οργανώσεις πια, από τις πρωτοβάθμιες μέχρι την τριτοβάθμια, κάνουμε δράσεις και ενέργειες τέτοιες ενημέρωσης της κοινής γνώμης, αν θέλετε, του κοινωνικού συνόλου, για να συνειδητοποιήσουν ότι πια ασχολούμαστε περισσότερο με την προστασία και τη διαχείριση και πώς αυτό μπολιάζει με την κυνηγητική δραστηριότητα. Πιστεύω και από την ομιλία που έκανε εδώ, κατά την εναρκτήρια ομιλία που έκανε εδώ στην έκθεση, ότι αυτό έχει παγιωθεί σαν άποψη και μέσα στο Υπουργείο και πιστεύω ότι οι επόμενες συνέργειες που θα έχουμε με το Υπουργείο θα είναι σε πολύ καλύτερο περιβάλλον, σε πολύ καλύτερο κλίμα, αν θέλετε, και ήδη, όπως ανακοίνωσε εδώ ο Υπουργός, θα έχουμε μια πολύ καλή ευκαιρία να συνομιλήσουμε για θέματα
διαχείρισης και προστασίας δασών, όπου και εκεί θα είμαστε εισάξιοι συνομιλητές με όλους τους υπόλοιπους και να είστε σίγουροι από την όλη διαδικασία κάτι θα έχουμε να κερδίσουμε ως κυνηγητικές οργανώσεις. Βρισκόμαστε και εμείς και εσείς πάλι εδώ και εμείς καταρχάς θα πρέπει να σας ευχαριστήσουμε για την υποστήριξη ως Συνομοσπονδία αλλά και ως ΔΕΛΤΑ Κυνηγετική Ομοσπονδία στην εκπομπή μας, η οποία είναι διαχρονική η στήριξη και γι' αυτό θα πρέπει να σας ευχαριστήσουμε. Να σας ρωτήσω αν έχει αλλάξει κάτι από πέρυσι προς το καλύτερο, γιατί βλέπουμε μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ναι, έχει, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τον κόσμο. Άλλωστε ο κόσμος διψάει για τέτοιες συγκεντρώσεις, το κυνήγι έχει κλείσει. Οπότε είναι μια ευκαιρία αυτό το Σαββατοκύριακο να μυρίσουμε λίγο κυνήγι όλοι μας, όλοι εμείς οι κυνηγοί. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια, αλλά εγώ πρέπει να ευχαριστήσω και για την ύπαρξη της εκπομπής, αλλά και για τη στήριξη προς τα δίκαια αιτήματά μας και τις θέσεις μας. Από εκεί και πέρα λοιπόν είμαστε πάλι εδώ, όπως και εσείς, όχι σαν υποχρέωση, πραγματικά. Ήρθαμε εδώ να ενημερώσουμε τους κυνηγούς που περνάνε κατά χιλιάδες, να κληρώσουμε ωραία δώρα και να είμαστε όλοι εδώ παρόν και στη συνέχεια όταν κλείσουν τα φώτα της έκθεσης, γιατί τα προβλήματα για το κυνήγι ποτέ δεν τελειώνουν. Υπάρχουν πάντα πράγματα που πρέπει να παλευθούν και θέλουμε τους κυνηγούς δίπλα μας. Πάμε λοιπόν σε αυτά τα προβλήματα, σε αυτού του είδους τα προβλήματα. Διανύουμε και η περσινή, φαίνεται όμως και η φετινή χρονιά, ανεξάρτητα από τις καρπώσεις που είναι το ελάχιστο. Φαίνεται ότι διανύουμε καλές περιόδους, καλή περίοδο στις σχέσεις με την πολιτεία, τουλάχιστον σε σχέση, σε αναντιστοιχεία με αυτό που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Είναι έτσι? Ισχύει αυτό. Υπάρχει ένα καλό κλίμα συνεργασίας. Βέβαια όμως. Το παράλογο της υπόθεσης είναι ότι κάθε χρόνο, ασχέτως πολιτικής, κομματικής ή οτιδήποτε άλλης εξουσίας, θα πρέπει να αποδεικνύουμε τα αυτονόητα. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε έτοιμοι με τα επιχειρήματά μας, στις μελέτες που κάνουμε, έτσι ώστε να αποδεικνύουμε κάθε χρόνο και κατά τη διάρκεια του χρόνου τα αυτονόητα. Άρα λοιπόν είναι ένα δύσκολο έργο να αποδεικνύεις τα αυτονόητα, τα επιστημονικώς τεκμηριωμένα. Αυτό κάνουμε τόσα χρόνια. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Ελπίζω με την ίδια επιτυχία όπως τώρα. Αν σας ζητούσα κάτι τελευταίο, να σταχυολογήσετε ή να σταθούμε μόνο σε ένα-δύο βασικότερα, όχι προβλήματα, στους πιο βασικούς κινδύνους που διατρέχει η κυνηγητική δραστηριότητα στη χώρα μας. Κοιτάξτε, είναι αυτό που είπα. Όσο και να κάνει εντύπωση είναι τα κλειστά αυτιά. Δηλαδή όταν πανευρωπαϊκά γίνεται ας πούμε, η συζήτηση για το τριγώνι, που μπορεί να έχει πρόβλημα σε άλλες χώρες, αλλά όλες οι μελέτες, ακόμα και αυτές που έχει πληρώσει και έχει δεχτεί το Υπουργείο, άσχετα με εμάς, δείχνουν ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Βέβαια, μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποιο θέμα με την κυβέρνηση όσον αφορά το τριγώνι, αλλά θέλω να πω ότι πρέπει πάντα να αποδεικνύουμε τα αυτονόητα. Άρα λοιπόν, εμάς το πρόβλημα μας είναι να υπάρχουν ανοιχτά αυτιά. Άλλωστε, οτιδήποτε υπάρξει πρόβλημα πραγματικά για το κυνήγι, εμείς θέλουμε να το λύσουμε. Μας αφορά πρώτα εμάς αφορά. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, εμείς θέλουμε να το λύσουμε πρώτοι. Και να πάρουμε και σκληρά μέτρα, αν χρειαστεί. Είναι το αυτονόητο. Συμφερειδολογικά, για να υπάρχει, να μπορούμε να εξασκούμε αυτή τη δράση που για μας είναι τρόπο ζωής. Οπότε, λοιπόν, προβλήματα υπάρχουν, μικρά ή μεγαλύτερα. Το θέμα, η λύση τους είναι η επιστημονική τεκμηρίωση και η συσπήρωση των κυνηγών συλλόγων. Είναι μήνες που έρχονται γενικών συνελεύσεων, όλοι εκεί. Δεν υπάρχει ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε προβλήματα. Μπορεί να υπάρχουν 15 ή 3. Και ένα όμως είναι για μας βασικό. Περάσανε χρόνια και το κερδίσαμε αυτό, ότι να αντιληφθούν διάφοροι ότι αυτό το ξέρανε νομίζω, αλλά το πηγαίνανε προς τα εκεί, γιατί συνέφερε, ότι κυνήγι και περιβάλλον είναι δύο έννοιες απολύτως συμβατές και δεν μπορεί να υπάρξει το ένα χωρίς το άλλο, δηλαδή χωρίς υγιές περιβάλλον. Αναπαράγεται με εφορία και μπορεί να καρπώνεται ένα μέρος από αυτό ο κυνηγός και η υπόλοιπη άγρια ζωή, γιατί δεν είναι μόνο το θύραμα ουσιαστικά, έτσι. Δεν είχε νόημα ύπαρξη. Επομένως, ο σωστός κυνηγός είναι, όπως έχει πει και ο πρόεδρός μας, μέρος της λύσης του προβλήματος αυτού και όχι, δεν είναι αυτό καθ' αυτό το πρόβλημα. Επομένως, να μην τα ξαναλέμε, είμαστε εδώ σαν Κρήτη. Έχουμε ένα θαυμάσιο φυσικό περιβάλλον παρά την ανάπτυξη τη μεγάλη που έχουμε, τουριστική και οικιστική. Έχουμε μεγάλους ορεινούς όγκους, οι οποίοι έχουν μείνει αλόβητοι, παρότι έχουν ανοιχθεί χιλιάδες χιλιόμετρα δρόμων τα τελευταία χρόνια, τα οποία οπωσδήποτε έχουν διασπάσει το περιβάλλον και έχουν δυσκολέψει λίγο τις συνθήκες για την άγρια ζωή. Όμως
Δεν έχουμε χάσει ήδη από την επικαιρότητά μας. Έχουμε ακόμα από σπάνια αρπακτικά που δεν υπάρχουν σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Μέχρι δύο τα θυράματα έχουν μειωθεί λίγο και για αυτό το πράγμα ευθύνονται όχι οι κυνηγοί, θα έλεγα, ξεκάθαρα. Αλλά κάποιες αλλαγές που έχουν γίνει στις καλλιεργητικές συνήθειες έχουν εγκαταλειφθεί χωριά, έχουν εγκαταλειφθεί καλλιέργειες οι παλιές που δίνανε άφθονη τροφή στα θυράματα και ιδιαίτερα των Δημητριακών κλπ. Υπάρχουν κυρίως μόνο καλλιέργειες ελιάς και αμπελιού, οι οποίες από ό,τι φαίνεται από μόνες τους δεν μπορούν να σηκώσουν στο βαθμό που γινόταν παλιά το βάρο για να συντηρήσουν, ειδικά την Πέρνικα που ήταν το μεγάλο μας όπλο. Είχαν παλιά τεράστιους αριθμούς από την παραλία μέχρι τα 2.500 μέτρα και το λαγό ο οποίος ακόμα κινείται σε κανονικά επίπεδα, πράγματι. Αφού έχετε την διτή ιδιότητα, τη διπλή ιδιότητα, να σας ρωτήσω το εξής. Η τοπική αυτοδιοίκηση φαίνεται πως διαχρονικά είναι αρρωγός της κυνηγητικής δραστηριότητας. Συμβαδίζει, συμπλέει πολλές φορές. Έχετε την ίδια άποψη και για την πολιτεία? Κοιτάξτε, δεν θέλω να είμαι επικριτικός, γιατί μην ξεχνάτε ότι ζούμε σε ένα κράτος το οποίο ουσιαστικά είναι σε καθεστώς πτώχευσης, έτσι δεν είναι. Αλλά γενικότερα, εμείς έχουμε αναλάβει το φορτίο. Οι δασικές υπηρεσίες υπολειτουργούν σε όλη την Ελλάδα, θα έλεγα. Σε ελάχιστες περιοχές έχουν ικανοποιητική δύναμη και πόρους για να μπορούν να κινούνται ικανοποιητικά και να καλύπτουν ειδικά το θέμα της ελαφροθυρίας. Δηλαδή στην Κρήτη αυτή τη στιγμή η άγρια ζωή προστατεύεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις κυνηγητικές οργανώσεις, από την Ομοσπονδιακή Θεροφυλακή. Ποτέ δεν μας έχει αρθεί το δασαρχείο, για να είμαι ειλικρινής, να συμπράξει μαζί μας και πάντοτε είναι αρρωγή με τα μέσα που διαθέτουν όμως οι άνθρωποι. Και πολλές φορές, επειδή τα πράγματα κάτω είναι και λίγο δύσκολα, ζητάνε οι θεροφύλακες την συνδρομή της αστυνομίας. Που και αυτή, και πρέπει να τα γνωρίσουμε, δίνεται άμεσα. Δηλαδή αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν κίνδυνοι που πρέπει να. Δεν μπορούν να το καλύψουν το θέμα αυτό όπλοι θυροφύλακες και επομένως τους συνδράμουν για αστυνομία. Γενικώς γίνεται μια δουλειά συλλογική. Έχουμε το πρόβλημα σε ορισμένα μέρη υπάρχουν και εθελοντές, δηλαδή παρακολουθούν ιδιαίτερα στην Ανατολική Κρήτη και ο κόσμος εμπιστοποιημένος θα σου κάνει την παρατήρηση. Δηλαδή, αν δεν είσαι όπως πρέπει να είσαι νόμιμος και σωστός σύμφωνα με αυτά που ορίζει η νομοθεσία, τέλος πάντων. Και έχουμε φτάσει σε ένα καλούτσικο επίπεδο. Δηλαδή, κάπως το έχουμε μαζέψει το σύστημα. Έχουν τελειώσει και τα πολλά εμπόρια, γιατί είχαμε και αυτό το θέμα. Ειδικά ο λαγός είχε πέσει σε ένα καθεστώς εμπορίας. Κάθε συνήθως έβγαινε το βράδυ, μάζευε λαγούς και συντηρούν το εισόδημά του με αυτόν τον τρόπο. Αυτό τώρα είναι λίγο δύσκολο να το κάνει και λόγω της οικονομικής κρίσης και λόγω του ότι κινδυνεύει, αν πέσει πάνω στους δικούς μας, να χάσει και αυτά που έβγαζε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, σαν περιφέρεια σας είπα, αν και τουριστική περιφέρεια, έχουμε μια πολύ ωραία εδώ χώρα. Υπάρχουν ωραίες αγροτουριστικές μονάδες μέσα στο νησί. Μπορεί να έρθουν κυνηγοί για το χειμώνα, για μπεκάτσα, για τσίχλα, για ενδυμικό. Δεν έχουμε το γουρούνι, βέβαια, το αγριόγυρο. Εγώ να σημειώσω πάντως πως πολλούς κριτικούς έχουμε βρει στα Γιάννενα να κυνηγούν. Έτσι. Κοιτάξτε, ναι, τώρα εμείς έχουμε ένα τελείως άλλο. Όπως έχουμε ένα αλπικό τοπίο, έχουμε πέτρα, βράχια και πολύ άγριο ανάγλυφο και κυνηγούμε συγκεκριμένα πέρδικα, μπεκάτσα και λαγό. Και την τσίχλα βέβαια. Υδρόπια δεν έχουν πολλά και όσοι υδρότοποι είναι κάτω υπάρχει καθεστώς απαγόρευση. Δεν μας ενδιαφέρει και πολύ. Μας ενδιαφέρει όμως τα αγριογούρνα, το οποίο το μάθαμε ανεβαίνοντας επάνω και περισσότεροι από εμάς παρά τις δυσκολίες θα βρουν το χρήμα και χρόνο να ανεβούν μια και δύο φορές επάνω, να εξασχίσουν έστω και ένα Σαββατοκύριακο, ένα τριήμερο το κυνήγι το αγριόχειρο, το οποίο είναι πράγματι εγωιτευτικό γιατί είναι η αποθέωση ομαδικότητας. Δηλαδή, είναι ένα κυνήγι το οποίο συνεργάζονται πάρα πολλοί άνθρωποι. Ο καθένας έχει το ρόλο του, τη θέση του. Υπάρχει αρχηγός ο οποίος πρέπει να απολαμβάνει σεβασμό και να ρυθμίζει όλη την κατάσταση για λόγους ασφαλείας. Και όταν τηρούν τα μέτρα ασφαλείας, πράγματι είναι πολύ συναρπαστικό κοινό. Έχουμε έρθει σαν περιφέρεια Θεσσαλίας, μαζί όμως με την Κυνηγητική Ομοσπονδία Θεσσαλίας και Σποράδων. Έχει έρθει και εκπρόσωπος από τον Κυνηγητικό Σύλλογο Καρδίτσας. Και ευελπιστούμε και εμείς σε μια προβολή της περιοχής μας. Ποια
είναι η άποψη της περιφέρειας γενικότερα για την κυνηγετική δραστηριότητα? Για την κυνηγετική δραστηριότητα, η οποία γίνεται ελεγχόμενα και με πληρώντας τις προϋποθέσεις του νόμου, συμφωνούμε. Και φυσικά με την προστασία του περιβάλλοντος και όλα τα παρελκόμενα. Είναι, σας απασχολεί και το ζήτημα του κυνηγετικού τουρισμού? Εννοείται. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα, διότι και η δικιά μας η περιοχή είναι, είναι πολύ πρόσφορη σε αυτό το έδαφος, οπότε μας ενδιαφέρει και αυτό. Σήμερα εδώ βρισκόμαστε βέβαια στην έκθεση. Τη στηρίζουμε όλες τις κυνηγετικές οργανώσεις. Πρέπει να τη στηρίξουν και οι συνάδελφοι κυνηγοί. Μια φορά το χρόνο γίνεται και πέρα από τη σχέση και που πρέπει να έχουμε μεταξύ μας, να ανταλλάσσουμε απόψεις, να στηρίξουμε και τα καταστήματα, τα μαγαζιά τα οποία συνεισφέρουν, και νομίζω ότι όπως και πέρυσι και φέτος βλέπω ότι θα έχει μεγάλη επιτυχία. Τώρα, όσον αφορά τα θέματα του κυνηγίου, έχει λήξει η περίοδος του κυνηγίου. Ήδη αγωνιζόμαστε, οι κυνηγετικές οργανώσεις, σύλλογοι, ομοσπονδία, συνομοσπονδία, το επιστημονικό προσωπικό, να είμαστε έτοιμοι για την καινούργια χρονιά, την οποία ευελπιστούμε, και όπως είπε και ο Υπουργός κ. Φάμελος που παρευρέθη και έκανε τα εγγένεια της έκθεσης, ότι κάτι ανάλογο που πέρυσι όσον αφορά τη ρυθμιστική που αντιμετωπίζαμε πάντοτε προβλήματα, είναι διαχρονικά αυτό, έτσι και πέρυσι και πρόπεις, αλλά ευτυχώς ο κ. Φάμελος υπέγραψε την ρυθμιστική. Ευελπιστούμε και φέτος με τις προτάσεις των κυνηγητικών οργανώσεων και ιδιαίτερα της κυνηγητικής ομοσπονδίας, με τον ηγέτη μας, τον πρόεδρό μας, τον Νίκο τον Παπαδόδημα, τον άξιο αυτόν πρόεδρο, και όλοι οι πρόεδροι και όλα τα διοικητικά συμβούλια των ομοσπονδιών, το επιστημονικό προσωπικό που κάνει ένα τεράστιο έργο, ένα σημαντικό έργο, που ήδη δουλεύει τώρα για να είμαστε έτοιμοι στις προτάσεις που θα γίνουν προς το Υπουργείο, να είναι τεκμηριωμένες μέσα από μελέτες. Και ευελπιστούμε ότι θα πάμε όλα καλά. Εκείνο που θα να στείλω και ένα μήνυμα στους συναδέλφους κυνηγούς, να είναι κοντά στους συλλόγους, κοντά στις ομοσπονδίες, κοντά στην κυνηγητική συνομοσπονδία, γενικότερα στις κυνηγητικές οργανώσεις, και όλοι μαζί, αγαπημένοι, ενωμένοι, που καμιά φορά μπορεί να έχουμε και διαφορετικές αντιλήψεις, αλλά αυτό δεν θα μας εμποδίσει να είμαστε αγαπημένοι για να αγωνιζόμαστε για αυτό που αγαπάμε. Από τι κινδυνεύει σήμερα το κυνήγι? Το κυνήγι κινδυνεύει από αυτούς τους οικολόγους που λέγονται συσσαγωγικά, γιατί στην ουσία οι οικολόγοι είμαστε και εμείς. Υπάρχουν κυνηγητικές οργανώσεις και οικολογικές οργανώσεις, οι οποίες πράγματι μπορούμε να συνυπάρξουμε μαζί και να καθίσουμε μαζί στο ίδιο τραπέζι, και ο καθένας από την πλευρά του να συνεισφέρει για το κυνήγι, για το περιβάλλον που είναι το σημαντικότερο, και να βαδίσουμε όλοι μαζί και να διορθώσουμε τα κακό σκήμενα. Δυστυχώς όμως κάποιοι θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτό, παριστάνοντας τους οικολόγους, που στην ουσία δεν είναι, και στρέφονται εναντίον στους συναδέλφους κυνηγούς, εναντίον του κυνήγι. Κακοί κυνηγοί υπάρχουν? Υπάρχουν. Εγώ έχω μάθει να μην κρύβουμε πίσω από το δάχτυλό μας. Μέσα στους 200.000 Έλληνες κυνηγούς υπάρχουν και οι κακοί κυνηγοί, πράγματι. Γι' αυτό και εμείς αγωνιζόμαστε, γι' αυτό και εμείς δημιουργήσαμε και αυτό το σώμα, να συμβάλλουμε σε αυτό το οποίο η πολιτεία δεν το κάνει σωστά, και δεν ευθύνει τη δασική υπηρεσία, το κράτος ευθύνει. Διαχρονικά ακόμη και τώρα που φτάσαμε σημερινή εποχή που βιώνουμε, η δασική υπηρεσία δεν είναι η υπηρεσία που θα έπρεπε να ήταν, με το προσωπικό και ιδίως με την οικονομική στήριξη που θα πρέπει να έχει. Συμβάλλουμε και εμείς με ένα σώμα που δημιουργήσαμε, πληρώνεται από τους ίδιους τους κυνηγούς, για να μπορέσουμε να πατάξουμε τη λαθροθυρία που πραγματικά είναι σε ένα, το έχουμε περιορίσει. Αν, επειδή είμαι παλιός, όπως σας είπα, από το 2000 έχει εδώ και 18 χρόνια, έχει συμβάλει στην ανηφόρα ανάπτυξη του θυράματος η Ομοσπονδιακή Θεοφυλακή. Γιατί φτάνουμε 100.000 ελέγχους όλο τον χρόνο, μηνύσεις, και η παρουσία μας στο περιβάλλον έξω, στη φύση, είναι σημαντική.